Πλεονασματικός και γεμάτος όπλα για αντιμετώπιση της κρίσης είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη να δηλώνει συγκινημένος και να αποδεικνύει πως το 2013 είχε επιδοθεί ένας προϋπολογισμός σε συνθήκες κυπριακής κρίσης, ενώ σήμερα η κρίση είναι παγκόσμια. Φυσικά είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος πλήττεται και από τον πληθωρισμό. Δηλαδή, οι λειτουργικές δαπάνες του κράτους είναι αυξημένες κατά 15% λόγω ακριβώς και του πληθωρισμού που πλήττει και τα δημόσια οικονομικά. Την είδωρο, ωστόσο, και παρά τις τεράστιες δυσκολίες που προκλήθηκαν και από την πανδημία, ο προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά πολύ σε σχέση με πέρσι, κατά περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυξημένος ούτως ώστε να θωρακίσει και την ανάπτυξη, που είναι η ανάπτυξη μας στην κρίση, η απάντηση μας στην κρίση. Γι' αυτό οι αναπτυξιακές δαπάνες είναι αυξημένες κατά 12%. Αυξημένες είναι και οι κοινωνικές δαπάνες, κατά 4%, οι οποίες έχουν ήδη ενδυναμωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και με το ΕΕ και με το ΓΕΣΥ και με διάφορα επιδόματα. Από την πλευρά της, η Ανίτα Δημητρίου επισήμανε ότι η συζήτηση του προϋπολογισμού αποτελεί την υπέρτατη νομοθετική πράξη και η Βουλή, στη βάση της αυτοκυριαρχίας της, θα μελετήσει και θα τοποθετηθεί. Σε σημείωμα το οποίο επέδωσε στην Πρόεδρο της Βουλής, ο Υπουργός Οικονομικών σημειώνει ότι το 2022 η οικονομία συνεχίζει την θετική της πορεία μετά από σημαντική ανάκαμψη και αναμένεται θετικός αριθμός ανάπτυξης της τάξης του 5,7%. Ακόμη σημειώνεται ότι η οικονομία το 2023 αναμένεται να παρουσιάσει κάποια επιβράδυνση λόγω των σημαντικών διεθνών προκλήσεων και των επιπτώσεων από τις αυξήσεις στις τιμές και τα επιτόκια, με το ρυθμό ανάπτυξης να προβλέπεται να επιβραδυνθεί γύρω στο 3%. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό αναμένεται να ξεκινήσει στη Βουλή στις 24 Οκτωβρίου.